Γεια σας! Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο στο κανάλι μου με Λησοκομεία Έλεια. Βρισκόμαστε στην Πελοπόννησο, στο Άργος και φυσικά δεν θα μπορούσαμε να μην έρθουμε στην Μπίνεκτερ. Μαζί μου είναι για μία ακόμη φορά, αυτή τη φορά είναι δίπλα μου, ο κύριος Κατσαμπής. Χαίρετε κύριε Γιάννη! Χαίρετε, να είστε καλά, καλώς ορίσατε, πάντα υγεία και ευτυχία σε όλο τον κόσμο να ευχηθούμε και ιδιαίτερα στους μελισσοκόμους όλης της Ελλάδος και όλου του κόσμου, οι οποίοι προσφέρουν τα πάντα για τη φύση μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο κύριος Κατσαμπής μας έκανε μια πάρα πολύ ωραία ξενάγηση εδώ στην εταιρεία. Πήγαμε και στο χώρο παραγωγής. Θα σας παραθέσω κάποια πλάνα, θα τα βάλουμε στο βιντεάκι να τα δείτε. Αλλά ο κύριος Κατσαμπής μας χρωστάει κάποιες απαντήσεις για τη βανίλια. Οπότε είμαστε εδώ μαζί για να μας τις δώσει αυτές τις απαντήσεις. Κύριε Κατσαμπή, πείτε μας την άποψή σας για τη βανίλια. Τη θέλουμε όλοι. Εγώ θα ήθελα να μην πω τη δικιά μου άποψη, αλλά θα ήθελα να προτείνω στο μελισσοκόμο να βάλει τη βανίλια σε μια περίοδο που δεν φέρνει τίποτα απ' έξω η φύση. Και θα δει τα αποτελέσματα μπροστά στα ματάκια του, όμορφα και ωραία, επειδή τα μελίσια δεν λένε ποτέ ψέματα. Εμείς οι άνθρωποι λέμε πολλά. Δηλαδή, τι περιμένει να δει ο μελισσοκόμος από τη βανίλια? Εφόσον είναι μια τροφή που υποτίθεται όπως τη διαφημίζουν είναι και καλή, θα πρέπει την περίοδο που δεν φέρνει τίποτα απ' έξω η φύση, το μελίσι να αναπτύσσεται, να συντηρείται άνετα και να πηγαίνει προς το καλύτερο. Εάν δει μια στασιμότητα ή χειροτέρευση, κάτι δεν πάει καλά με αυτά που λέει όλος ο κλάδος που παράγει τη βανίλια. Απλά τα αποτελέσματα θα τα δει μόνο στο μελισσοκόμος και θα τα δει με τα ματάκια του, οπότε δεν υπάρχει αμφισβήτηση από κανέναν έμπορα προϊόντων για τη μέλισσα. Είναι πολύ εύκολο πειραματάκι, γιατί μπορεί να βάλεις άλλα 10 ίδια μελισσάκια, μια τροφή ποιοτική και την ίδια περίοδο να δει τη διαφορά ανάμεσα στα 10 και στα 10 και να δει αν το 1 ή το 1,30 ή το 1,50 ή τα 2 ευρώ που κάνει η βανίλια αξίζει τον κόπο να τα δώσει ή δεν αξίζει τον κόπο να τα δώσει και είναι καλύτερα να τροφοδοτήσει τα μελισσάκια του με ζαχαρόνερο που έρχεται τα μισά λεφτά. Τέλεια. Τις απαντήσεις μας για τη βανίλια νομίζω τις πήραμε όλοι. Τώρα εγώ αυτό που θα ήθελα να ρωτήσω είναι ότι λόγω του καναλιού, του Instagram, του TikTok, εγώ δέχομαι πάρα πολλά μηνύματα και email στον προσωπικό μου λογαριασμό για τις τροφές. Δέχομαι όμως πάρα πολλά μηνύματα από ανθρώπους του εξωτερικού οι οποίοι έχουν δοκιμάσει τις τροφές σας και όλοι έχουν να μου πούνε τα καλύτερα. Δηλαδή δεν έχει βρεθεί ένας από το εξωτερικό να μου πει ότι δεν είναι καλή. Αντιθέτως, υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις, ελάχιστες, από Έλληνες μελισσοκόμους. Τι έχετε να μας πείτε γι' αυτό? Εγώ θα πω ότι ο Έλληνας είναι ένας πολύ καλός μελισσοκόμος, παιδεύεται όλη τη χρονιά. Ας μάθει να διαβάζει λίγο παραπάνω. Έχω ανθρώπους οι οποίοι αγοράζουν την τροφή, μένουν ευχαριστημένοι αρκετά ή λιγότερο, ανάλογα με το τι έχουν διαβάσει. Εμείς σαν εταιρεία μοιράζουμε κάθε φορά που θα κάνουμε μία παράδοση και ένα φυλάδιο. Θα πω ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ψωνίζουν πάνω από εξαετία και δυστυχώς δεν το έχουν ανοίξει το φυλάδιο να διαβάσουν τις οδηγίες χρήσης των προϊόντων. Δεν είναι μία απλή τροφή, κανένα σκεύασμα της εταιρείας. Όλες οι τροφές μας πρέπει να μπαίνουν με ιδιαίτερο τρόπο για συγκεκριμένο χρόνο και σε συγκεκριμένες ποσότητες. Αν αυτά τα καταλάβει ο Έλληνας μελισσοκόμος, θα βγει διπλά κερδισμένος. Εγώ εντάξει, το ξέρετε όλοι ότι είμαι υπερευχαριστημένη από τις συγκεκριμένες τροφές. Το δείχνουμε συνέχεια, το λέμε συνέχεια. Γι' αυτό άλλωστε και έχουμε πλέον και αυτή τη σχέση και με τον κύριο Κατσαμπή. Γιατί όποτε και να τον έχω πάρει τηλέφωνο, σαν ερασιτέχνης μελισσοκόμος, να του κάνω μία ερώτηση, ήταν πάντα εκεί στο να με συμβουλεύσει και να μου πει ακριβώς το τι θα κάνω. Οπότε, κύριε Κατσαμπή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τις τροφές και αυτή τη στιγμή που είστε εδώ να κάνουμε μαζί το βίντεο. Εγώ ειλικρινά ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Και εμείς σας ευχαριστούμε και για τα καλά σας λόγια και για την προσπάθεια που κάνετε να βοηθήσετε τους Έλληνες μελισσοκόμους και όχι μόνο. Εύχομαι τα καλύτερα. Και ακόμα εύχομαι και στους μελισσοκόμους Έλληνες να μάθουν να διαβάζουν, να μάθουν να πειραματίζονται, γιατί μέσα από το πείραμα
θα μάθουν ποια είναι η αλήθεια και όχι αυτό που μπορώ να πω εγώ ή κάποιος άλλος. Και τα μελίσια, δυστυχώς ή ευτυχώς, είναι τόσο εύκολα στο πείραμα που μόνο άμα δεν θέλεις δεν το κάνεις. Άμα έχεις μικρή θέληση, δεν θέλει μεγάλη θέληση, είναι πανεύκολο να δεις την αλήθεια κατάματα. Τέλεια. Λοιπόν, πάμε μαζί να σας δείξουμε λίγο το χώρο εδώ στην Πινέκταρ. Πάμε. Το στοίχημα του κυρίου Γιάννη Κατσαμπή από το Άργος, οι μέλισσες. Συνδυάσε την παράδοση με τις ιδέες που χρόνια είχε στο μυαλό του και άλλαξε τα πάντα στην τέχνη του κλασικού μελισσοκόμου. Τι παραπάνω κάνατε εσείς λοιπόν και πώς πετύχατε? Γιατί είναι και μια εποχή που ψάχνουμε με το μικροσκόπιο και με το κι άλλοι ανθρώπους να έχουν πετύχει και να αντέχουν στην κρίση. Η επιτυχία είναι ότι δεν προσπαθείς να αντιγράψεις κάποιους άλλους. Δημιουργείς κάτι καινούριο, κάτι δικό σου. Αυτό το δικό σου, αν το σκεφτείς σωστά και πραγματικά ωφελεί τον επόμενο κλάδο, δεν υπάρχει περίπτωση να έχεις αποτυχία. Ξεκινάτε λοιπόν με το μέλι και τα μελίσια τότε. Τι ακριβώς κάνατε? Καταρχάς ξεκίνησα να φτιάχνω κάποιες τροφές για τα μελίσια. Mm-hmm. Τις οποίες κάθε μέρα πειραματίζεσαι ώστε να τις βελτιώσεις. Δεν κοιτάς τι φτιάχνει ο άλλος. Κάνεις συνεχώς πειράματα και βελτιώνεσαι καθημερινά. Δεν υπάρχει τέλος. Οι δικές του μέλισσες ζουν πλέον σε σύγχρονες κυψέλες όπως θα δείτε, τρώνε καλύτερο φαγητό και δεν χρειάζονται φάρμακα. Το αποτέλεσμα, κέρδη και πάλι κέρδη. Οι τροφές που παράγονται στην Ελλάδα είναι απλή ζάχαρη. Οποιασδήποτε ποιότητας, η οποία θα έλεγα ότι έχει και μικρή σημασία. Mm-hmm. Μεγαλύτερη σημασία έχει ότι μπορείς μέσα σε αυτόν τον οργανισμό που λέγεται μέλισσα, δεν θέλει μόνο ζάχαρη. Θέλει και άλλα πράγματα τα οποία δεν τα βρίσκει. Και άρα, αν ο καιρός δεν είναι καλός και αν η φύση δηλαδή δεν το βοηθήσει, δεν πρόκειται ποτέ να αναπτυχθεί. Mm-hmm. Εσείς και αν δεν αναπτυχθεί το μελίσι πάνω από δύο ορόφους, δηλαδή πάνω από 60.000 μέλισσες ανακυψέλη, δεν αποδίδει και σε μέλι. Τέλος λοιπόν, ελπίζουμε να σας άρεσε το βίντεο μας. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που είμαι εδώ σήμερα και στην Πελοπόννησο και φυσικά στον κύριο Κατσαμπή. Σας ευχαριστούμε για μία ακόμη φορά πάρα πολύ. Ελπίζω να δείξετε και την επίδαυρο που πήγατε. Αυτά στο TikTok, στο Instagram, σε αυτά. Λοιπόν, η Πελοπόννησος είναι ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Ελλάδος. Όντως. Παρόλο που έχω να πω ότι όλη η Ελλάδα είναι πανέμορφη. Αρκεί να την εκτιμήσει ο ίδιος ο Έλληνας, γιατί την εκτιμάνε οι ξένοι περισσότερο από εμάς. Πάρα πολύ, όντως. Λοιπόν, και όποιος δεν έχει έρθει, θα χαρούμε να τον φιλοξενήσουμε. Σας ευχαριστούμε και πάλι πάρα πολύ. Γεια σας!